Από το νοσοκομείο Άγιο Σάβα, όπου είχαν μεταφερθεί τα λείψανα τη Αγία Βαρβάρα για προσκύνημα. Συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πιστοί, οι οποίοι έδωσαν μάχη σώμα με σώμα για να προλάβουν να περάσουν μπροστά από το σκήνομα, χωρίς όμως να δώσουν προτεραιότητα στους ασθενείς, για τους οποίους υποτίθεται θα γινόταν η περιφορά των λειψάνων. Η Φωτεινή Νάσου περιγράφει τις απαράδεκτες για το χώρο και το λόγο σκηνές που εκτελήχθηκαν. Πανδαιμόνιο στο νοσοκομείο Άγιο Σάβα. Υποκρισία και φαρισαϊσμό. Κάποιοι έγιναν βάρβαροι και έσπρωχναν και κλωτσούσαν τους αρρώστους για να φτάσουν στην Αγία Βαρβάρα. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα. Και σίγουρα αυτοί που κατόρθωσαν να φτάσουν στο κατόφλι της εκκλησίας, σπρώχνοντας και φωνάζοντας, δεν ήταν ούτε ασθενείς, μα ούτε προσωπικό του νοσοκομείου. Αντί μια σεμνής τελετής που θα βοηθούσε τους πάσχοντες να ανάψουν το κερί της ελπίδας, πανηγύρι και φανατισμός. Τα καταλαβαίνετε, κάντε πίσω, τα καταλαβαίνετε. Ανοίξτε να περάσει ο κόσμος προς τα έξω. Τώρα! Μπράβο ρε αγόρι μου. Τελειώνατε! Θέλω να κλείσει τώρα το νοσοκομείο σε κεντρική ώρα, σε ώρα αιχμής. Ο Άγιος Σάββας μια εκκλησία, είναι μια μικρή εκκλησία, το νοσοκομείο. Γι' αυτό και έγινε αυτό το μπάχαλο σήμερα. Τα ιερά λείψανα θα περνούσαν από τους θαλάμους των ασθενών. Άλλαξε όμως ο προγραμματισμός. Και αυτοί που περισσότερο από όλους είχαν ανάγκη να προσκυνήσουν και να πιστέψουν σε ένα θαύμα, έμειναν μόνο με τη σκέψη και την ελπίδα. Πιστεύω. Τι σειρά, σπρώξιμο, καταπάτημα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο να είμαστε από τις 8 η ώρα και να φεύγουμε έτσι. Γίνεται ένα μπάχαλο, δεν ξέρω. Τουλάχιστον είδαν τα λείψανα από τα μπαλκόνια οι συγγενείς των ασθενών. Δίπλα τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου κρέμασαν πανό με το οποίο ζητούν χρήματα για υλικά και μηχανήματα και προσλήψεις στο νοσοκομείο. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πρόβλεψη να μην δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα στην είσοδο και των εργαζόμενων και των ασθενών. Μάλιστα, την ώρα που γινόταν η λιτανία των λειψάνων στο παρεκκλήσι, ο διοικητής του νοσοκομείου με εκπροσώπους του νοσηλευτικού προσωπικού ξεναγούσαν τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας στο πιο νευραλγικό κομμάτι του νοσοκομείου, στο παθολογικό ανατομικό, εκεί όπου γίνονται όλες οι βιοψίες. Βλέπετε, οι εικόνες μαρτυρούν τα μέσα που διαθέτει το νοσοκομείο. Σε αυτούς τους χώρους που μοιάζουν με αποθήκη, γίνονται όλες οι βιοψίες από τα χειρουργεία. Φορμόλες, ιδιαίτερα έφλεκτες ουσίες, σε μπιτόνια, ατάκτως ερημένα. Μαζί με ιστορικά ασθενών που έχουν χαθεί, γιατί όταν βρέχει το ταβάνι στάζει. Χάρτινες κούτες, αίθουσες που θα έπρεπε να έχουν ανακαινιστεί αλλά είναι εργοτάξια, τουαλέτες τις οποίες έχουν καταρρεύσει οι τείχοι. Εικόνες τριτοκοσμικές για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας που φαίνεται δεν μπορεί να το σώσει ούτε η Αγία Βαρβάρα καθώς έχει μειωθεί δραματικά η κρατική βοήθεια. Κοκτέιλ μεγάλης για την εποχή ζέστης και αφρικανικής σκόνης.